Προστατικό τέρμπι εδώ στην Πειλαία. Εθνικός Πειλαίας εναντίον ΑΕ Πειλαίας με τις άσπρες εμφανίσεις. Η ομάδα του Εθνικού Πειλαίας με τις κούρες μπλε. Η ομάδα της ΑΕ Πειλαίας διαιτής ο κ. Φουστανάς. Το κόσμημα στην Θεσσαλονίκη έχει πλέον όνομα. Κριτσίμις.gr από το 2009. Κόσμημα. Πολυτέλεια σε προσιτές τιμές. Η δεύτερη γενιά με Βαγγέλη Κριτσίμη έπιασε την κορυφή. Γρηγορίου Λαμπράκη 190 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 231-0-928-414. Ηλεκτρονικό κατάστημα www.κριτσίμις.gr και στην Αθήνα. Και το παιχνίδι αρχίζει με την ομάδα της Επιλέας στη Σέντρα, εδώ στην Πειλαία με τον κύριο Φουστανάρα. Γίνει τώρα το φάουλ από τον Κόλια. Βλέπετε πως αυτό το φάουλ πετάγεται και ο Ντέρος στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά και 0-1. Νωρίς, πολύ νωρίς η ομάδα της Επιλέας θα κάνει το 0-1 με τον Ντέρο. Βλέπετε πως το πανηγύριζουν οι παίχτες της Επιλέας και ανοίγει το σκορ. Βεβαίως το μισό γκολ για τον Κόλια, τη σέντρα που έκανε και Μπαπίδης τώρα. Περνάει πολύ ωραίο και Μπαπίδη. Προσπαθεί να γυρίσει, να κάνει σέντρα, την πιάνει όμως ο Μπαλαμπάνης. Συνέχεια στο παιχνίδι και σταματάει η διαιτητής και ο Φουστανάς και μια κίτρινη κάρτα θα δείξει εκεί στον Στεριάδη και μια στιχομηθεία του Στεριάδη που λέει εκεί κάτι και τώρα κάρτα, μια κόκκινη κάρτα στον Μπάγκο εκεί της ομάδος. Τελείται το κόρνερ. Θα βγει και ο Σαμουλαδάς, θα προσπαθεί να κάνει και ήταν ο Καραλαμπίδης το ανάποδο, όμως ο Σαμουλαδάς θα πιάσει την μπάλα. Και τώρα φεύγει ο Κουταλιανός, μόνος το Κουταλιανός. Κουταλιανός πάντα, Κουταλιανός προσπαθεί να σουτάρει, πάνω όμως τον Μπαλαμπάνη, πολύ μεγάλη ευκαιρία, παραμένει το 0-1, βγάζει τώρα ο Καρακώστας. Βλέπει ο Γκόλιας τώρα, πάντα Γκόλιας μέσα στην περιοχή. Γκόλιας θα γυρίσει την μπάλα, θα πεταχτεί εκεί ο Ζάχος, θα κάνει το 0-2. Βλέπετε, πάρε βάλε από τον Άγγελο Γκόλα άλλη μια μπαλιά από τον Γκόλια και το δεύτερο γκολ 0-2 για την ομάδα της Επιλέας με αυτό το εξαιρετικό γκολ. Συνεργασία των παιχτών της Επιλέας. Ο Ζάχος ήταν αυτός που έκανε το 0-2. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε και ο Κεμπαπίδης, πιο μακριά η μπάλα από τον Καρακώστα. Φέρνουν τώρα υπέθεση του Εθνικού Πειλαίας. Εκεί είναι ο Κουταλιανός. Ανοίγει την μπάλα ο Κουταλιανός και κάποια νεύρα πάνε να γίνουν εκεί μεταξύ των παιχτών. Και βλέπουμε το διαιτητή τώρα να σημειώνει εκεί κάποιους παίχτες, έτοιμος να βγάλει κάποιες κάρτες. Αυτή την αψημαχία που είχαμε, την ένταση και τη σύραξη μεταξύ παιχτών. Πάρε μία εσύ, μία στον Κόλια, μία στον Τζαφερίδη και μία στον Κουμπαρόπουλο και μία στον Μπάγκο. Στον Μπάγκο σε παίκτη, σε έναν παίκτη εκεί. Και άλλη κίτρινη και στον Καρακώστα. Και από τον Μπάγκο ο παίκτης θα οδηγηθεί έξω από το γήπεδο για τον Εθνικό Πειλαίας. Θα βγει εκεί τώρα ο Μπαλαμπάνης. Δεν μπορεί να γίνει το σουτ. Και μπάλα τώρα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Ανοίγει την μπάλα ο Λογκινίδης. Η κεφαλιά που θα γίνει, θα βρίξει ψηλά ο Μπαλαμπάνης. Διαμαρτύρησε εκεί ο πλευράς του σε επιλέγεις για κάτι ζητάνε. Τώρα Γκόλιας. Γκόλιας. Μέσα στην περιοχή Γκόλιας προχωρεί να ανοίξει την μπάλα. Τον εμπόδισε εκεί ο Καρακώστας αρχικά και μετά ο Μπαλαμπάνης θα πιάσει την μπάλα. Καρακώστας τώρα, η κεφαλιά από τον Κουμπαρόπουλο, θα έρθει από πίσω εκεί ο Κουταλιανός, θα κάνει το 1-2. Ξαναβλέπουμε τη φάση, Καρακώστας θα εκτελέσει το φάουλ, θα μπλήξει ψηλά ο Κουμπαρόπουλος, θα αποκρούσει προσωρινά ο τερματοφύλακας ο Σαμουλαδάς και θα έρθει από πίσω ο Κουταλιανός, θα κάνει το 1-2, θα μειώσει, βλέπει το ρολόι του διαιτητής και λήξει του πρώτου μηχρόνου. Το κόσμημα στην Θεσσαλονίκη έχει πλέον όνομα. Κριτσίμις.gr από το 2009. Κόσμημα. Πολυτέλεια σε προσιτές τιμές. Η δεύτερη γενιά με Βαγγέλη Κριτσίμη έπιασε την κορυφή. Γρηγορίου Λαμπράκη 190 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 231-0-928-414. Ηλεκτρονικό κατάστημα www.κριτσίμις.gr και στην Αθήνα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. 1-2 από το πρώτο μέρος. Να την παλιά τώρα. Δεν περάσει.
Το φάουλ του Καρακοστά. Μέσα στην περιοχή η κεφαλιά. Σπάζει εκεί πάνω στην κίνηση του Κουνταλιανού. Θα χαθεί ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού Πειλέας. Και τώρα φεύγει εκεί ο Δεμσέρης. Δεμσέρης. Θα σφυρίξει ο διαιτητής αυτή το μαρκάρισμα και για να δούμε τι θα δείξει. Λέει ο Δεμσέρη να σηκωθεί πάνω και κίτρινη κάρτα στο Δεμσέρη για θέατρο. Κίτρινη κάρτα στον παίχτη του Εθνικού Πειλέας για θέατρο. Στην επίθεση από την άλλη πλευρά η ομάδα του Εθνικού Πειλέας. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει, η κεφαλιά που έγινε και από τον Χαραλαμπίδη θα φύγει δίπλα από το κάτω δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Πειλέας. Μέσα στην περιοχή. Γιούρα θα κάνει φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για highlights αριστερό και στο γάμα η μπάλα 2-2. Ο Γιούρα είναι αυτός που θα φέρει το παιχνίδι πλέον στα ίσια. Χρυσή αλλαγή για τον Ηλία Σαλαμανή. Ο Γιούρα, ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 2-2 και το παιχνίδι αρχίζει και πάλι από την αρχή σχεδόν. Μακρινή παλιά τώρα. Να φάουλ. Και νεύρα. Μέρα και από τον Κουμπαρόπουλο. Κάρτα στον Κουμπαρόπουλο κίτρινη, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη. Δεύτερη κίτρινη στον Κουμπαρόπουλο, κόκκινη και αποβληθεί ο παίκτης του Εθνικού Πειλέας περίπου στο 58. Με στην περιοχή τώρα η μπάλα θα απομακρυνθεί, θα πέσει κάτω εκεί ο Σιδηρόπουλος. Τον καλεί ο διαιτητής για να δει να του δείξει κίτρινη κάρτα δεύτερη και κόκκινη για θέατρο. Άλλη μια κόκκινη από τον διαιτητή, τον κύριο Φουστανά, στον Σιδηρόπουλο τώρα. Έντονες διαμαρτύρες πλευράς εκεί του Σιδηρόπουλου. Εκτελέστηκε. Σιλάει μπάλα. Θα διώξει εκεί ο Μπαλαμπάνης και η μπάλα θα απομακρυνθεί. Πλάγιο out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί τώρα εδώ να φύγει ο Κουταλιανός. Κουταλιανός από την άλλη πλευρά. Κουταλιανός θα κάνει και το σουτ. Όμως ο Σαμολαδάς θα πιάσει την μπάλα. Πάει και εκεί ο διαιτητής. Άλλη μια κίτρινη κάρτα κόκκινη. Κόκκινη στον πάγκο, στον προπονητή της ομάδος του Εθνικού Πειλέας. Πολλές κόκκινες σήμερα. Δύο σε παίχτες, δύο στους πάγκους. Και τέλος αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα 2-2.